Με συνολική διάρκεια φοίτησης 2 εκπαιδευτικά έτη. Καλή στιγμή για το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, ημέρα αποφύτησης μαθητών. Ναι, σήμερα έχουμε την τελετή λήξης αποφύτησης, ευαισθητοποίησης, έτσι τη λέμε εμείς στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Έχουμε τη χαρά να δίνουμε τις αριθμητικές αξιολογήσεις στον β' κύκλο. Ο β' κύκλος πλέον με πτυχίο ισότιμο του γυμνασίου, του πολυτερίου γυμνασίου, θα μπορέσει να συνεχίσει να έχει μια καλή σταδιοδρομία είτε στα εσπερινά λύκεια είτε στα εσπερινά επάρ. Μπορούμε να κάνουμε έτσι ένα μικρό απολογισμό της περίοδου που ουσιαστικά το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας έτσι ενηλικιώνεται σιγά σιγά. Ναι, όλη η χρονιά κύλησε ομαλά με τις δυσκολίες, με τις ευκολίες. Πάντα τις ξεπερνάμε τις δυσκολίες. Όπως ξέρετε εδώ το παράδειγμα της Πτολεμαΐδας, φιλοξενούμαστε στο χώρο του δεύτερου ΕΠΑΛ. Ευχαριστούμε τη διεύθυνση του δεύτερου ΕΠΑΛ για τις όποιες διευκολύνσεις μας κάνει. Σήμερα θα δώσουμε 13 πτυχία στο β' κύκλο και βέβαια θα πάρουν και τις περιγραφικές αξιολογήσεις του στο α' κύκλος. Περιγραφικές αξιολογήσεις, όπως ξέρετε, αν θέλετε να σας ενημερώσω, είναι ένα είδος αξιολόγησης με προτάσεις, οι οποίες στοχεύουν στην εμψύχωση του μαθητή για να μπορέσει να συνεχίσει επιτυχώς και στον β' κύκλο. Κάτι σαν να λέμε τους βαθμούς θα πάρουν τα παιδιά. Ναι, τους βαθμούς θα πάρουν, απλά πάντα υπάρχουν θετικές προτάσεις. Ναι. Προσπαθούμε να βρούμε τους μαθητές, μην ξεχνάμε ότι το σχολείο της δεύτερης ευκαιρίας είναι αυτό ακριβώς το οποίο λέει και η ίδια λέξη. Είναι η δεύτερη ευκαιρία σε όσους δεν μπόρεσαν να πάρουν πτυχίο υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το είχα πάρα πολύ μεράκι για να το τελειώσω, λόγω ότι το είχα αφήσει στη μέση. Και μου έδωσε ευκαιρία και το πάω. Μου έδωσε ευκαιρία και έτσι. Θα πάμε και λύκειο. Εγώ ναι, το πάω. Θα πάμε λύκειο. Γιατί μου αρέσει, με ευχαριστεί. Μου γεμίζει τις ώρες δημιουργικά. Οι συγγενείς, οι φίλοι, τι σας είπαν? Μας επαινούν για όλα αυτά τα παιδιά μας που μας παροτρύνουν. Τα παιδιά σας παροτρύνουν να πάτε σχολείο? Βεβαίως, βεβαίως, αυτά ήταν και μέσα έγραψα. Εμένα ειδικά. Τι λένε? Απορρίσαν, μπα, δεν το τελείωσες, πώς μπορείς να πας, πώς θα αποφάσεις, πώς θα αντέχεις, αν είναι δύσκολα. Αλλά τους λέω είναι πολύ ωραία, περνάμε καλά. Η εμπειρία μου είναι ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει να δώσει πολλά και να, μεταξύ μας να πάρουμε και να δώσουμε, είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Γνωρίζουμε και ανταλλάσσουμε απόψεις πολλές, μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα, κάνουμε όνειρα, κάνουμε προγράμματα να κάνουμε κάτι. Διορθώνουμε ενδεχομένως και λάθη το παραθόντος. Βέβαια, μαθαίνουμε να αναθεωρούμε πολλά πράγματα και αυτό είναι πολύ ευχάριστο γιατί έτσι προχωράμε. Τα αφήνουμε πίσω μας τα παλιά και πάμε στα καινούργια, όλους σε νέα. Τι έχουμε στο μυαλό μας, θα πάμε λύκειο, ενδεχομένως εσπερινό? Πιθανότατα, πολύ πιθανό. Θα δείξει. Να είμαστε καλά. Αναμένουμε. Τα αποφάσισα, ήθελα να κάνω κάτι για μένα. Και θέλω να πω ότι ήταν δύο πάρα πολύ όμορφα χρόνια, πάρα πολύ όμορφα χρόνια. Υπέροχα μπορώ να πω. Και νομίζω ότι όλοι πρέπει να δώσουμε μια ευκαιρία στον εαυτό μας και να το κάνουμε για μας πάνω απ' όλα. Διορθώνεις λάθος που έκανες στο παρελθόν? Μεγάλο λάθος, ναι. Μεγάλο, αλλά δεν το μετάνιωσα γιατί γνώρισα καταπληκτικούς ανθρώπους. Πρώτα τους καθηγητές μου. Για το μόνο που μετάνιωσα είναι ότι στερήθηκα την οικογένειά μου 2 χρόνια γιατί εργαζόμουν και συγχρόνως στο σχολείο μου. Θα πάμε λύκειο? Θα πάμε, εννοείται ότι θα πάμε. Θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε και παραπέρα. Σήμερα έχουμε την αποφύτηση των μαθητών του δεύτερου κύκλου στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στο τμήμα της Πτολεμαΐδας. Έχουμε την αποφύτηση 13 μαθητών, ενηλίκων πάντων, οι οποίοι μπορούν να συνεχίσουν στο σημερινό λύκειο. Έχουν τη δυνατότητα, τέλος πάντων, γιατί παίρνουν απολυτήριο που είναι ισότιμος τίτλος με το απολυτήριο του γυμνασίου. Άρα μπορούν και να σπουδάσουν ακόμη. Φυσικά. Έχουμε στο παρελθόν μαθητές που έχουν
περάσει από το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας και τελικά κατέληξαν σε τρίτο βάθμια εκπαίδευση. Έχουμε στο παρελθόν μαθητές οι οποίοι έχουν τελειώσει εδώ το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, έχουν συνεχίσει πάνω στο Εσπερινό Λύκειο, στο τρίτο Εσπερινό Λύκειο του Ταλαιμαΐδας, και κάποιοι από αυτούς συνέχισαν και στην τρίτο βάθμια εκπαίδευση σε ΤΕΗ και ακόμα και σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ναι, είσαι παντρεμένος. Είμαι παντρεμένος, πατέρας τριών παιδιών. Τι λένε τα παιδιά, τι λέει η οικογένεια που αποφάσισες έτσι μεγάλος να τελειώσει το σχολείο? Πιο πολύ η κόρη μου η μεγάλη που πάει σε αυτό το σχολείο το πρωί, πάει γυμνάσιο. Είναι μια τρομερή εμπειρία, μας γύρισε βέβαια πολλά χρόνια πίσω. Εύχομαι σε όλους όσους δεν έχουν πάει στο σχολείο, το έχουν βγάλει, να προσπαθήσουν να έρθουν. Σκέφτεσαι να πας και λυκείο? Βεβαίως, ναι. Στο σημερινό, πρώτο ο Θεός, να είμαστε γεροί, θα πάμε στο σχολείο. Καμιά ειδικότητα, κάτι? Ναι. Τι ειδικότητα? Ειδικότητα θα δούμε, πιστεύω, εκεί, αλλά μάλλον για μια θέση εδώ τεχνίτης ορυχείων, ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, θα δούμε. Θα είναι καλό. Πήγαμε να διορθώσουμε λάθος του παρελθόντος. Ναι. Θέλαμε να διορθώσουμε λάθος του παρελθόντος. Ήταν μια ευκαιρία τώρα που μου δόθηκε να τελειώσει το γυμνάσιο. Οικογένεια, φίλοι, γνωστοί, τι είπανε, πώς το αντιμετωπίσανε? Άλλοι το χειροκροτήσαν και άλλοι το κατάκριναν. Αλλά εγώ αυτό ήτι, θέλω να συνεχίσω. Και τώρα που τελειώσαμε το γυμνάσιο, πάμε για το Λύκειο? Ναι, πάμε για το Λύκειο, θα γραφτώ. Χαρούμενη σήμερα. Είμαι χαρούμενη. Κάνω απολυτήριο.